Η δεύτερη ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνη στο Ισπανικό Κοινοβούλιο μόλις έχει ολοκληρωθεί, χωρίς θετικό για την κυβέρνηση αποτέλεσμα. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, αποχωρεί με σκυμμένο το κεφάλι. Πλέον ο χρόνος μετρά αντίστροφα για μια ενδεχόμενη νέα ψηφοφορία τον Σεπτέμβριο, αλλά αν και τότε δεν υπάρξει διέξοδος, θα πρέπει να στηθούν ξανά κάλπες στην Ισπανία τον Νοέμβριο. Ο Πέδρο Σάντσεθ έλαβε από τον βασιλιά Φίλιππο την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Οι σοσιαλιστές κέρδισαν τις βουλευτικές εκλογές του Απριλίου, χωρίς όμως να εξασφαλίσουν την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στο Κοινοβούλιο. Από το παλάτι πέρασαν όμως και οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Ο Παμπλό Κασάδο του Συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και ο Άλμπερτ Ριβέρα των Φιλελεύθερων Ciudadanos, με τους οποίους δεν φαίνεται να υπάρχουν ελπίδες συνεργασίας με τους σοσιαλιστές. Το ίδιο φυσικά ισχύει και με το ακροδεξιό Vox του Σαντιάκο Αμπασκάλ, που επίσης πάντως έγινε δεκτό στο παλάτι από τον βασιλιά. Η στάση του ηγέτη των Podemos, Pablo Iglesias, παραμένει το σημείο κλειδί. Οι διαπραγματεύσεις των προηγούμενων εβδομάδων δεν οδήγησαν σε συμφωνία για κυβέρνηση συνασπισμού. Υπάρχει πλέον ένα περιθώριο 2 μηνών για νέες συζητήσεις ώστε να επιτευχθεί αυτή. Η άλλη πιθανότητα, εφόσον δεν υποστηριχθεί από τους Podemos, είναι ένα από τα μεγάλα δεξιότερα κόμματα να απουσιάσει. Αυτό δεν είναι κάτι που θα απέκλεια, ιδιαίτερα στην περίπτωση των παραδοσιακών συντηρητικών του Λαϊκού Κόμματος, γιατί κατά μία έννοια νομίζω ότι είναι μια αποτυχία του πολιτικού συστήματος στο σύνολό του, εάν πάμε ξανά σε νέες εκλογές τον Νοέμβριο. Νομίζω ότι θα ήταν κάτι τραγικό για το Ισπανικό σύστημα διακυβέρνησης. Πρέπει να θυμόμαστε ότι είχαμε 3 γενικές εκλογές τα τελευταία 3 χρόνια. Το να έχουμε μια τέταρτη δεν θα είναι μόνο μια αποτυχία για το σύστημα διακυβέρνησης, αλλά και για μια ολόκληρη γενιά πολιτικών. Τέλη Σεπτέμβρη αναμένεται η επόμενη ψηφοφορία. Αν και τότε ο Σάντσεθ δεν λάβει ψήφο εμπιστοσύνης, οι κάλπες θα στηθούν πιθανότατα στις 10 Νοεμβρίου.